διαρκώς αναζωπηρώσεις. Λευτέρη, δυστυχώς τα πράγματα όχι μόνο δεν πηγαίνουν καλύτερα, αλλά πηγαίνουν και πολύ χειρότερα. Κοιτάξτε τις εικόνες που θα σας δώσει ο Ιάκωβος ο Σταυρινίδης, ο οπερατέρ μας, να δείτε πόσο πολύ έχει εξαπλωθεί μέσα σε αυτή την ώρα που έχουμε ξαναδιακόψει για έκτακτα δελτία εδώ από το κανάλι μας. Κοιτάξτε πόσο πυκνή είναι η μαύρη καπνή, πόσο έχει απλωθεί πλέον το μέτωπο, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, πετούν εδώ και ώρα δύο ελικόπτερα τύπου Έριξον, ενώ και πετάει και το Σινούκ του στρατού με το καλάθι με τους 2,5 τόνους νερού. Εμφανίστηκαν πριν από λίγο δύο καναντέρ, δεν έκαναν ρήψεις νερού. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει ίσως να πήγαν να γεμίσουν. Θέλω να σου πω ότι νωρίτερα έφτασε εδώ και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Χαρδαλιάς, για να επιθεωρήσει επιτόπου την κατάσταση. Εκείνος μας ενημέρωσε ότι θα έρθουν και άλλα εναέρια και προφανώς θα φτάσουν, διότι όπως βλέπεις από τις εικόνες, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Είναι βορειοδυτικά του χωριού Πλατάνα, το μέτωπο που βλέπετε, είναι σε παρθένο δάσος, είναι, εδώ είναι και ο Δήμαρχος, ο κύριος Ψαθάς, είναι νομίζω το σημείο το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή την προσβεστική, την Γενική Γραμματεία, τους τοπικούς φορείς. Το χωριό απειλείται? Όχι. Όχι, είναι ξεκάθαρο, όχι. Το τονίζω, δεν απειλείται το χωριό, είναι μακριά η φωτιά, δεν πρέπει να γυρίσει ο άνεμος και να γυρίσει σε θυελώδεις, δεν νομίζω ότι, δεν νομίζω, όχι. Όχι, όχι. Είναι μακριά η φωτιά. Είναι μέσα σε μια τεράστια χαράδρα, σε παρθένο δάσος. Το κακό είναι ότι παίρνει διαστάσεις. Εξαπλώνεται διαρκώς. Και να συμπληρώσω ότι δυστυχώς έχουμε διαρκώς μικρές αναζωπηρώσεις. Είχαμε και στο χωριό Μακρυμάλι νωρίτερα. Έχει μαζευτεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε απειλούνται οι κατοικίες του. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι εδώ. Εδώ θα είμαστε τη νύχτα και όπως αποδεικνύεται, δυστυχώς, Λευτέρη, βλέπετε ότι και η απόψινή νύχτα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για τις επίγειες δυνάμεις και μακάρι να μπορέσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν τα εναέρια για όση ώρα ακόμη θα μπορούν να πετούν, Λευτέρη. Αυτό είναι μια δύσκολη μάχη με τον χρόνο αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστιο, όπως βλέπουμε, το μέτωπο. Πολύ πυκνή η καπνή. Είναι παρθένο το δάσος, όπως είπες, και βλέπουμε πόσο πράσινο υπάρχει εκεί. Και είναι από καρδιωτικές εικόνες που παρακολουθούμε με αυτό το τεράστιο σύννεφο καπνού που έχει σκεπάσει την περιοχή. Κόπτω, Λευτέρη, διότι πλησιάζουν τα καναντέρ. Νομίζω μπορεί ο Ιάκωβος, παρότι είναι αρκετά μακριά, είναι τρία καναντέρ και στο βάθος βλέπω και ένα τέταρτο. Με συγχωρείς που σε διέκοψα, όχι. Αλλά νομίζω ότι τώρα θα επιχειρήσει. Ναι, έτσι βλέπουμε λοιπόν και εμείς τις εικόνες. Βλέπουμε τις πολύ στοχευμένες προσπάθειες που κάνουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη όλη την ημέρα, με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, σε αυτό το τεράστιο μέτωπο έκτασης περίπου 11 χιλιόμετρα, λέγαμε, ίσως και παραπάνω, Τζίνα. Βεβαίως, ήταν πάνω από 11 χιλιόμετρα η περίμετρος του μετώπου, αλλά επέτρεψέ μου, κοιτάξτε πόσο χαμηλά πετούν, πόσο χαμηλά πηγαίνουν, πόσο κοντά πηγαίνουν στην πυρκαγιά. Και έχουν το μαύρο σύννεφο πάνω. Είναι όσες φορές, ειλικρινά σου μιλώ, Λευτέρη, δεν ξέρω πόσες πυρκαγιές έχω καλύψει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με εντυπωσιάζουν με τον τρόπο που επιχειρούν. Είναι κυριολεκτικά εντυπωσιακοί. Προφανώς ξέρουν να προφυλαχθούν. Προφανώς ακολουθούν κανόνες ασφαλείας. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Παρ' όλα αυτά, τόσο οι πιλότοι των καναντέρ, των αεροσκαφών, όσο και των ελικοπτέρων που επιχειρούν και εδώ, των Έριξον, είναι ειλικρινά οι άνθρωποι εξαιρετικοί στη δουλειά που κάνουν. Και να εύχομαι πραγματικά, καθώς... Ας ελπίσουμε, καθώς λοιπόν... δυναμώνει ο άνεμος, Λευτέρη, ελπίζω αυτό ότι θα, είναι ένα πρόβλημα, θα κάνουν καλή δουλειά για το να έχουν. Ας το ελπίσουμε, ας το ελπίσουμε. Τζίνα, βρίσκεσαι εκεί, κάνεις το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, εμείς για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε και πάλι αναλυτικά ρεπορτάζ.